Πρόσεξε καλά!
πάνω σου τα λίγια να μην με σπάνουν. Απλώς θα ανοίγω και θα πλύνω στις σκήνες. Τα κύματα τα πιο μορφά κύματα ζωής. Τα κύματα της φωτιάς γεννήματα μόνα. Κρίμα βήματα και δίπλα στα θύματα η παρέα μου κοιμή. Αφήνει και παρήματα να πάμε με καμπό. Il figlio di papà, non vogliamo questa guerra che è contro l'umanità. Me prende il sole, il sole la libertà. Sulla spiaggia ci guardano, ma il vento ci porterà. Non mai stretto sui fuochi, svegli, la svolta svello. Già, chi mi può schiacciarli, le sporte sraghisù. Chi tu mi è ovagna, ma chi su, io vi rinnamorca, che vi busca il mio. Guardiamo in gabbia, c'è anche gente che c'è. Στο άγαλμα Βενιζέλου, διεκδικώντας όλοι μαζί ενωμένοι να υλοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας. Αιτήματα που άλλες κυβερνήσεις αγνόησαν επιδεικτικά και άλλες, όπως οι απερχόμενοι, υιοθέτησαν στα προεκλογικά τους προγράμματα προκειμένου να εφαρπάξουν την ψήφο μας, αλλά ποτέ δεν υλοποίησαν. Αντί αυτών έφεραν νέο μνημόνιο, νέους φόρους, καινούργια μέτρα και άλλες απώλειες θέσεων εργασίας, απολύσεις, μειώσεις μισθών και συντάξεων. Ένας τόπος εκλογημένος που τυχαίνει να έχει πρωτογενή τομέα, δευτερογενή τομέα, τριτογενή τομέα. Δυστυχώς ο κύριος Σκουρλέτης με μια τυχοδιοκτική πρακτική, με μια τυχοδιοκτική καιροσκοπική πολιτική, προκειμένου να εξασφαλίσει κομματικά ωφέλη, δεν ζήτησε να αφήσει 2.000 ανθρώπους στην ανεργία και να κλείσει το εργοστάσιο. Οι εργαζόμενοι είναι οι πρώτοι που είπαν, εάν υπάρχουν, αν υπάρχουν περιβαλλοντολογικά προβλήματα, εάν υπάρχουν προβλήματα νομικά, εάν υπάρχουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με πολεοδομικές παρεμβάσεις, τότε θα είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα ζητήσουν, άλλωστε χαζί είναι να δουλεύουν σε ένα αντιγυνό περιβάλλον, να κλείσει η επιχείρηση. Δυστυχώς όμως... Δυστυχώς όμως, 11 αποφάσεις τριτοβάθμιων δικαστηρίων αποφάσισαν περί του αντιθέτου. Καλούμε τους κυβερνώντες να σοβαρευτούν και να μην χρησιμοποιούν τους ανθρώπους, τις ανθρώπινες ζωές για κομματικά παιχνίδια. Έτσι κι αλλιώς είναι βέβαιο ότι όποια κυβέρνηση κι αν έχει την επόμενη μέρα θα ανοίξει το εργοστάσιο, θα ανοίξει την επιχείρηση και θα προχωρήσει η επένδυση. Τα στοιχεία αυτά για κάποιους είναι μόνο αριθμοί. Αυτά λοιπόν για κάποιους είναι μόνο αριθμοί. Εμείς λοιπόν από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, τους λέμε πως οι αριθμοί αυτοί είναι οι ζωές μας. Τους λέμε επίσης να βάλουν στόπ στις φοροπηπτικές πολιτικές, την κρίση να πληρώνουν οι έχοντες και κατέχοντες, αυτοί που στο όνομά της έγιναν ακόμη πλουσιότεροι και στους οποίους δυστυχώς όλες οι κυβερνήσεις κλείνουν το μάτι.
Άντε, στην δροσιά του να είναι. Αμήν. Thank you.
Hey!